όταν είμαστε όλοι εδώ και παίζουμε ένα παιχνίδι, ο καθένα παίζει κάτι διαφορετικό, τότε το αποτέλεσμα, το ρίσκο μου, εμένα είναι μικρό, είναι μαζεμένο. Γιατί σίγουρα κάποιοι θα χάσουν. Ακριβώ. κάποιοι ε, θα το χάσουν, το κάποιοι θα κερδίσουν, άρα αυτό το ελέγχω. Πώ βγαίνουν οι αποδόσει, δηλαδή πώ προκύπτει ότι αυτό ο αγώνα θα έχει τι συγκεκριμένε αποδόσει. Η Novbet παραδοσιακά είναι μια εταιρεία η οποία προστατεύει τον πελάτη με αυτόν τον τρόπο. Ακολουθεί όλε τι γραμμέ τι οποίε δίνει η αρμόδια αρχή. Ο πελάτη δηλαδή θα πρέπει να βλέπει το στοίχημα σαν ε, μέσο διασκέδασης. Βλέπετε τι παίζει ο κόσμος. Αν δείτε ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν είναι το πιο πιθανό και αρχίζουν να παίζονται πάρα πολλά από σε αυτό οπότε υπάρχει η υποψή ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το παιχνίδι. Τι κάνετε. Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μα ακόμα έναν εξαιρετικό καλεσμένο και θα μιλήσουμε πάρα πολύ για στοίχημα. Καθώ ο σημερινό καλεσμένο είναι Sportsbook Director στην Novibet. Μαζί μα λοιπόν ο Θάνο Γιώκα. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σα. Περιμένω τι ερωτήσει σα να δούμε τι θα βγει. Α ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί ναι. σίγουρα το έχουμε εμεί απορρέα και το έχει και ο κόσμο. Mm. Τι σημαίνει Sportsbook Director και τι περιλαμβάνει μια τυπική σου μέρα στη δουλειά. Ποια είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να κάνω. Ουσιαστικά ασχολούμαι, κάνω care με το Sports προϊόν τη Novibet, με το στοίχημα. αυτό που ο πελάτη βλέπει σαν αποδόσεις, στη σελίδα, στην ισοσελίδα. Ουσιαστικά η δουλειά μου είναι να φέρνω ωραίο προϊόν για τον πελάτη, Κέρδο για την εταιρεία και να προσπαθήσω να τα συνδυάσω αυτά στο, στο μέγιστο βαθμό. Ε, με λίγα λόγια, αυτό κάνω. Έχω τέσσερι ομάδε, ουσιαστικά. Η ομάδα που ασχολείται με τα pre-event παιχνίδια, τα παιχνίδια που είναι πριν ξεκινήσουν το live. Η ομάδα που ασχολείται με τα live παιχνίδια. Η ομάδα που ασχολείται με τα operations. Και η ομάδα που ασχολείται ε, με τα operations, όταν λέω operations, εννοώ no content. Τι έχει στη σελίδα, τι πανεράκια, ποιο ordering, για το batch. Τι βλέπει δηλαδή ο πελάτη όταν μπαίνει και μια ομάδα που ασχολείται με το ρίσκο των πελατών, κατηγοροποιεί του πελάτε σύμφωνα με αυτό που παίζουν και τη δραστηριότητά του στο, website. Άρα εσύ καθορίζει, εσύ, δεν δηλαδή κατάλαβε, η ομάδα σου καθορίζει τι αποδόσει που θα έχει η Novibel. Yeah. Αυτό πρέπει ταυτόχρονα δηλαδή, να ικανοποιήσει και τον κόσμο, τον πελάτη που παίζει, αλλά και την εταιρεία που πρέπει να, να βγάλει τα χρήματα. Ακριβώ. είναι θέμα, είναι σαν το retail. Δηλαδή ο πελάτη θα μπει να δει τι αποδόσει σου. Αλλά παράλληλα ξέρουμε ότι επειδή έξω υπάρχουν πολλέ εταιρείε, θα πρέπει να δει και τους άλλους. Άρα θα συγκρίνει και αυτό για μα είναι κάτι που θα πρέπει να βλέπουμε καθημερινά. Είμαστε on top, είμαστε σωστοί, είμαστε ελκυστικοί. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Μετά, το νούμερο δύο είναι να βγάλουμε και κέρδο σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν είναι μόνο να φέρουμε κόσμο, αλλά να φέρουμε και turnover και GGR για την εταιρεία. Το οποίο πρέπει να έχει μια λεπτή ισορροπία, γιατί όπω είπαμε, καλό ή κακό, το κέρδο για την εταιρεία μπορεί να σημαίνει και χασούρα για τον πελάτη. Αλλά αντίστοιχα, ο πελάτη θέλει να κερδίσει για να συνεχίσει να παίζει. Οπότε είναι μια λεπτή γραμμή που πρέπει εσύ να βρίσκεις τρόπο συνέχεια να την παλανσάρεις κάπως Ακριβώς. και να είναι όλοι happy. Ο πελάτης πρέπει να νιώθει ότι παίζει ένα fair game. Αυτό, το διατυμετωπίστε δίκαια. Ακριβώς, παίζει ένα fair game, είναι ένα fun game, πρέπει να ξέρει ότι τοποθείτε τα λεφτά του σε κάτι δίκαιο, σε κάτι δίκαιο για αυτόν σε σχέση και με βάση τις αποδόσεις. Ε, το αν θα κερδίσει ή δεν θα κερδίσει δεν μας απεσχολεί, εμείς κοιτάμε το, Τη μεγάλη εικόνα, τι θα κάνουμε σε βάθο τριμήνου, εξαμήνου. Και εκεί κοιτάμε το, το κέρδο. Το να παίξει κάτι και να κερδίσει πολλά λεφτά ή συνεχόμενα είναι κάτι που εμάς δεν μα απασχολεί. Το αφήνουμε, εννοείται, προχωράει και κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα, έτσι ώστε να έχουμε και τον πελάτη ευχαριστημένο. Και η εταιρεία να προχωράει ε, στον δρόμο τη. Εν τέλει, ο πελάτη αποφασίζει να παίξει σε μια στοιχηματική έναντι μια άλλη λόγω των αποδόσεων ή υπάρχουν άλλοι παράγοντε που επηρεάζουν το τι απόφαση θα πάρει τελικά ο πελάτη. Αυτό έχει αλλάξει σε προϊόντα των χρόνων. Πιο παλιά, μιλώντα, όταν λέω πιο παλιά, εννοώ 10 χρόνια πριν περίπου, ο πελάτη ίσω κοιτούσε περισσότερο τι αποδόσει. Και οι bookmakers κυρίω κάνανε ο καθένα είχε το δικό του set αποδόσεων, είχαν περισσότερο care σε αυτό το κομμάτι. Καθώ παγκοσμιοποιείται το, το προϊόν, μπαίνουν πολλέ εταιρείε, ανεβαίνει πάρα πολύ το, ο ανταγωνισμό, το θέμα των αποδόσεων αρχίζει να γίνεται λίγο flat. Και μπαίνουν άλλα ε, κομμάτια τα οποία ασχολείται ο κόσμο ή θέλει να έχει. Είναι δηλαδή το, το customer care, το UI UX, τι βλέπει στην πλατφόρμα, το πόσο γρήγορο είσαι, Πόσο γρήγορα πληρώνει, τι ανταπόκριση έχει στην, στην επικοινωνία που θέλει ο πελάτη μαζί του, Τι προσφορέ παίρνει, Είναι όλο το πακέτο. Και οι αποδόσει μέσα, εννοείται, αλλά ε, έχει επέλθει μια ισορροπία σε αυτό. Αυτό. Και τώρα η μεγάλη ερώτηση, γιατί mm. όλοι το έχουν απορία, Όλοι το έχουμε. Mm. Πώ βγαίνουν οι αποδόσει, Δηλαδή, πώ προκύπτει ότι αυτό ο αγώνα θα έχει τι συγκεκριμένε αποδόσει, Αυτό προκύπτει από την παγκόσμια αγορά. Είναι κάποιοι bookmakers, παραδοσιακοί που ουσιαστικά κάνουν τρέφοδο πράγμα. Δηλαδή π.χ. η Better 65 που είναι μια εταιρεία που είναι leader σε αυτό το κομμάτι έχει ένα ε, ουσιαστικά κάνει drive κάποιες αποδόσεις αυτό ακολουθείται από άλλους operators πατάνε πάνω σε αυτό το κομμάτι όχι μόνο η Better 65, οι ασιάτες γενικά κάθε εταιρεία ε, σε βάθος χρόνου έχει, έχει πούμε, σταθεροποιήσει ότι ε, ε, Ξέρω εγώ για, την, ε, ε, για το πρωτάθλημα Μεξικού, π.χ. η βγάζει πρώτη αποδόση, έχει περισσότερη γνώση βγάζει το πιο σταθερό σετ. Όλο αυτό, όσο υπάρχουν bookmakers που παράγουν αποδόσεις, αρχίζουν και κουμπώνουν οι επόμενοι πάνω και όλοι προσπαθούν να έχουν ένα flat, μια flat προσέγγιση αποδόσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ εταιριών. Δηλαδή, ουσιαστικά. Δεν είσαι ένα bookmaker και δεν μπορεί να είσαι εύκολα που ανοίγει το πρωί τα παιχνίδια και βγάζει από μόνο σου. Πρέπει να κοιτά του άλλου, πρέπει να κοιτά την αγορά, και πρέπει να είσαι compliant την αγορά, δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο ευθυγραμμισμένο. Υπάρχουν βέβαια πρωταθλήματα, λίγε, αγώνε όπω είναι η Basket League, η Ευρωλίγκα, η Super League και πρωταθλήματα τα οποία έχουμε γνώση καλύτερα τους του άλλου, στα οποία ε, βάζουμε τη δικιά μας απόψη και ξεφεύγουμε στα όρια του επιτρεπτού. Στο άριο του arbitrage που λέμε από την αγορά. Γιατί παλιά ήταν πολύ εύκολο να κάνει arbitrage, με σκη το ανέφερε, ενώ πλέον ε, είναι αυτό που είπε, ότι πλέον όλε οι εταιρείε έχουν σχεδόν τι ίδιε αποδόσει. Σωστά. Παλιά υπήρχαν ε, περισσότερε διαφορέ, μεγαλύτερε. Υπήρχε όμω και λιγότερο κόσμο που έκανε arbitrage, δηλαδή δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ε, πλέον οι διαφορέ αυτέ έχουν εξαλειφθεί, έχουν πάει οι εταιρείε και έχουν όλε πάει σε ένα κοινό επίπεδο, σε μια κοινή συνισταμένη, θα έλεγα. Προσπαθεί περισσότερο κόσμο να εποφεληθεί από αυτό. Γιατί είναι ένα καλό χαρτζλίκι, άμα μπορεί και το κάνει, αλλά οι ευκαιρίε δεν είναι τόσο πολλέ. Πλέον τα, τα, κενά έχουν κλείσει. Για να μιλήσουμε κατά δικά μα τα πρωταθλήματα που είπε ότι έχετε και καλύτερη γνώση λόγω τη χώρα από το εξωτερικό, mm. Mm. Ε, πόσο πιθανό είναι να επηρεάσει την απόδοση μια υποκειμενική άποψη των ανθρώπων που θα, έχουν που θα βγάλουν την απόδοση. Αυτό που έχουμε όλη απορία είναι πώ θα ξέρει ότι ο λεβαδιακό. Με, με τον όφη. Ε, ε, επειδή έχει κάνει τρει σερίνικε ο Λεβαδιακό και όφη έχει κάνει τρει σερίνικε, θα τον δώσει φαβορή ή είναι πολύ, πολύ μεταβλητό στο τέλο τη ημέρα. Γιατί ξέρει ότι οι ομάδε έχουν τα δε παίχτε, τα δε αξία, ναι. έχουν τα δε στατιστικά. Σωστά, σωστά. Άρα από αυτό που λε, προκύπτουν κάποιε σταθερέ αποδόσει οι οποίε τρέχουν σε όλε τι εταιρείε. Η διαφορά την κάνει η πληροφορία. Δηλαδή υπάρχει, μπορεί στην Ελλάδα για το Λεβαδιακό που λε τώρα. Κάποιο trader, το τμήμα, κάποια ομάδα να βρει κάποια πληροφορία για κάποιο παίχτη που μια εταιρεία στο εξωτερικό δεν μπορεί να τη βρει. Δηλαδή, τραυματίστηκε, χθε το βράδυ ήταν έξω, δεν θα παίξει καλά. Όλα αυτά τα, τα πολύ μικρά μπορούν πολύ λίγο να επηρεάσουν τι αποδόσει. Άρα, λέμε εμεί, αν ο Λευαδιακό με τον Όφη πηγαίνει στο δύο απόδοση, εμεί δίνουμε, τη δυνα... Είναι εννοούμε, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον trader να πάει και να κάνει ένα μικρό adjustment σε αυτό το 2. Αν πιστεύετε ότι δεν είναι τόσο. Φαβορεί ή το 2 δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, μπορεί να το κανει 2 Η κίνηση γενικά που μπορεί να κάνει στο παιχνίδι, αυτό το 2.05210. 2 μικρή, αλλά σε βάθο χρόνου έχει τεράστιο αντίκτυπο στα νούμερα. Και ειδικά, άμα είναι σωστή η λογική πίσω από αυτό, δηλαδή όντω είναι σωστή η κίνηση, επηρεάζει αρκετά το margin του τη περίοδου που ελέγχει. Ε, όταν γίνεται σταθερά. Απλά δεν αφήνουμε τους τρέιντερ να, να κάνουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή το 2, στο 250, Καλά, είναι... Το οποίο θα ανοίξει τρύπα η Arbitrans και θα ανοίξει τρύπα στην εταιρεία ε, έστω και αν είναι σωστό στην τελική, στο τέλο τη ημέρα, ε, βάσει αποτελέσματο δεν επιτρέπεται. Γιατί αρχίζει και ο trader. Πράγμα που δεν θέλουμε. <laughs> θέλουμε να είναι στη σωστή τιμή τη αγορά και αφήνουμε το περιθώριο για πολύ μικρέ αλλαγέ. Και η τιμή τη αγορά αυτή είναι, α το πούμε, όσο πιο αντικειμενική γίνεται. Όσο πιο αντικειμενική γίνεται, βάσει stats, βάσει ιστορικών, βάσει, βάσει που εξετάζουν οι εταιρείε, αλλά και βάσει χρημάτων. Δηλαδή, όταν ένα σετ αποδώσει πάνω πάρα πολύ καιρό, ψέματα, δύο-τρει μέρες, και βλέπει ότι παίρνει μόνο λεφτά στον όφη, οι αποδόσει κινούνται, μετακινούνται. Δηλαδή σημαίνει ότι το αρχικό pricing είναι λάθο. Άρα... Ακριβώ. Άρα θα πέσει ο όφη. Ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, μετα... Μεταβάλλονται και οι, οι τιμέ των αποδόσεων, αφού πρώτα όμω έχουν βγει οι αρχικέ από εσά. Σωστά. Από σωστά, σωστά. Άρα γίνεται μεγάλο deep dive πριν βγει οποιαδήποτε απόδοση σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Σωστά, Δεν σωστά, είναι... σωστά. Επειδή... Δεν είναι επιφανειακό το ότι όχι, όχι. κάθονται τρία άτομα και λένε ότι με βάση την προϊστορία εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω αυτό, βγάλω αυτό. Όχι, είναι πολύ πιο βαθύ. Όχι, υπάρχουν ομάδε οι οποίε κάνουν και σε εμά και σε εταιρείε συνολικά του εξωτερικού. Ε, υπάρχουν ομάδε οι οποίε κάνουν αναλύσει, έχουν data και βγάζουν αυτό το pricing, το οποίο αρχικά να ξέρετε συνήθω είναι safe. Δηλαδή τι εννοώ, safe. Το pricing που βγαίνει αρχικά για ένα παιχνίδι δεν έχει την ίδια δυναμική με το pricing πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι λίγο, όπω το λέμε εμεί, έχει μεγαλύτερη κανιότα. Δηλαδή, πάλι στο παράδειγμα που, που ήμασταν πριν, ο Λευκάκη τον το δύο που θα δει πριν ξεκινήσει το πανεπιστήμιο του Λαβαδιακού, μάλλον στο pricing, στο price up, στο early price, ήταν 1,90. Άρα είναι πιο safe τι εταιρείε για να ξεκαλύψουν το περιθώριο λάθο. Και όσο οι, οι αποδόσει αρχίζουν και γίνονται σταθερέ, ανεβαίνουν. Κατεβαίνουν και οι κανιώτε και ανεβαίνουν και τα στοιχήματα. Εννοείται. Ανεβαίνει, αφήνει και το όριο του πελάτη να παίξει περισσότερο. Μετά αφήνει και την αγορά να κατευθύνει την τιμή με βάση Αντριβώς. την προσφορά και τη ζήτηση τη ίδια τη αγορά. Ακριβώ, αλλά το, ο στόχο είναι η αρχική τιμή, και αυτό τσεκάρουμε γενικά και εμεί σαν εταιρεία. Η αρχική τιμή να μην διαφέρει πολύ από την τελική τιμή. Mm -hmm. Γιατί άμα η αρχική τιμή έχει μεγάλη διαφορά με την τελική, τότε έχει χάσει το κέρδο σου συσταγωγικά. Είπε πριν ότι δεν θα θέλατε ουσιαστικά κάποιο να δει μια πολύ καλή απόδοση και να πάει και να τζογάρει. Σαν εταιρεία δεν σα συμφέρει και βγάζετε στο κέρδο από το να έχει κάποιο τον drive του τζόγου. Και ότι, ότι, δεν είναι το αποτέλεσμα επειδή έστω και λίγο έχει καλύτερη απόδοση, δεν κάνει στο βάλω, ξέρω εγώ. Δεν θέλουμε να τζογάρει ο trader, ο agent, όχι ο πελάτη. Okay. Δηλαδή, ο agent πρέπει να ακολουθεί μια πεπατημένη, μια... την παγκόσμια αγορά. Άμα αφήσει τον trader, ο οποίο και ο trader μπορεί να είναι παίχτη. Σπίτι του, το trader μπορεί να παίζει. Δηλαδή, οι περισσότεροι που κάνουν απλά και είναι στι στιγματικέ είναι και παίχτε. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουν αυτή τη δουλειά και στο σπίτι ή είναι και κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή γίνανε drive στο να γίνουν traders από το, από το hobby τους. Έτσι. Ε, δεν θέλουμε ο trader να παίρνει αποφάσεις οι οποίες θα βγάλουν τις τιμές εκτός πραγματικότητας επειδή πιστεύει αυτός, αυτό το κομμάτι. Γενικά, όσο πιο έμπειρος trader είσαι και όσο περισσότερα χρόνια είσαι σε αυτή τη δουλειά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ακολουθεί την παγκόσμια αγορά και να μην κάνει τρέλες εισαγωγικά στις, στις αποδόσεις σου. Γιατί μπορεί να δικαιωθεί αλλά μπορεί και να μην δικαιωθεί. Αυτό θα μπορεί να σου δημιουργήσει μεγάλε διαφορέ στο, στο, συνέστημα. Εμεί θέλουμε ο trader να μην νιώθει άτρωτος, ούτε σε μια κακή στιγμή να νιώθει χάλια. Δηλαδή, κάνει μια δουλειά και δεν πρέπει να την υπηρετήσει μέσα σε πλαίσια. Εσένα ήταν αυτό που σε έκανε drive στο να γίνει trader. Δηλαδή, πώ το πήρε απόφαση ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό που είπα πριν, ήμουν απέχτη. Ε, έπαιζα Betfair το 2010. Μου άρεσε το παιχνίδι, φαν bet, δεν έπαιζα μεγάλα ποσά. Ε, και έψαξα την δυνατότητα να δω τι είναι αυτή η παράγουν αποδόσεις, αποδόσης, ποια είναι η διαδικασία. Μου άρεσε όλο αυτό το κομμάτι, ήξερα ότι άμα μπω σε μια τέτοια δουλειά δεν θα κοιτάω το ρολόι, πότε τελειώνω, τι ώρα είναι κτλ. Το γνώριζα. Προσπάθησα... προσπάθησα να το κάνω το κάνω στην Αγγλία με την Betfair. Πήγα στην Αγγλία. Ε, για λεπτομέρειε δεν, ε, δεν έκατσε γιατί τότε η Betfair ε, την άδειά τη από την Ελλάδα, την, την, περίοδο που πήγα, δεν με πήρανε. Και τελείω τυχαία, yeah. δεν είναι ότι το, μετά το κυνήγησα πάρα πολύ, τελείω τυχαία έτυχε η Novbet το 2013. Και μπήκα σαν junior trader εκεί. Τι, τι γνώση πρέπει να έχει κάποιο για να εργαστεί σε ένα τέτοιο κομμάτι, Γιατί φαντάζομαι παίζουν πολύ και τα. Ναι. στα μαθηματικά, τα data, τα στατιστική. Παίζουν, ε, αυτό νομίζω, που λαρό. έχω εμπειρικά, αυτό που έχω δει, ε, έχει να κάνει. και αυτό είναι παντού βέβαια, δεν είναι κάτι νέο. Έχει να κάνει με τη θέληση του άλλου να, να δουλέψει και να δουλέψει long term. Δηλαδή, τα μαθηματικά είναι ένα κομμάτι. Θα πρέπει να έχει όμω βασικέ γνώσει. Δεν πρέπει να έχει ειδικέ γνώσει εφαρμοσμένων μαθηματικών ή ε, να λύνει ολοκληρώματα και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να έχει στατιστική, πιθανότητε, απλά πράγματα που, ακόμα και αν δεν τα έχει, είναι πράγματα που μπορεί να μάθει πολύ γρήγορα. Τα βασικά μαθηματικά. Από εκεί και πέρα, το βασικό κομμάτι που υπάρχει σε όλε τι δουλειέ όπω είπα είναι να έχει συνέπεια, πειθαρχία, ε, να αντιλαμβάνει ότι πρέπει να δουλέψει χωρί κάποιο να σου επιβάλλει. Κάνε, τρέξε, δείξε, και αυτό σε βγάζει στον αφρό. Δηλαδή, προϊόντα τον χρόνο σε βγάζει σε μια, σε μια κατάσταση όπου πετυχαίνει. Αλλά δεν είναι στο trading, δεν είναι μόνο το trading. Είναι μια δουλειά γραφείου η οποία δεν είναι ότι παίζω στοίχημα παράγω στοίχημα και πρέπει να δουλεύω σταθερά και με συνέπεια. Απαγορεύεται την ώρα που δουλεύει να παίζει και στοίχημα. Ναι, 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 απαγορεύεται. απαγορεύεται. Έχει κάποια έστω και ένα μικρό να σε σχέση με το μέσο παίχτη, οπότε. <laughs> Δεν <δίκαιο>. Αυτό, είναι, <laughs> αυτό το κομμάτι, έτσι όπω το φαντάζεστε, είναι και η παγίδα που. η νούμερο ένα παγίδα και η μεγαλύτερη παγίδα που αντιμετωπίζει ο trader. Τρέιτε. Ο trader είναι εκεί να κάνει μια δουλειά η οποία είναι δύσκολη. Γιατί έχει πάρα πολύ monitor, πάρα πολύ παραγωγή αποδόσεων. Είναι κάτι το οποίο θέλει να είσαι εκεί, focus. Άμα μπει στη διαδικασία, να σκεφτεί ότι επειδή έχω advantage και βλέπω ότι παίζουν οι άλλοι, Άρα πάνε να αποφεληθώ κι εγώ. Αρχίζει μετά και φεύγει από το, το σκόπ τη δουλειά. Αρχίζει και χάνει αυτή τη την ροή, αρχίζει και χάνει το business κομμάτι, και ουσιαστικά δεν εξελίσσεται όπω πρέπει. Εγώ το λέω στον κόσμο που έρχεται συνέχεια ότι θα ξέρει ότι είσαι καλό τρέιντερ όταν σταματήσει να παίζει τύχημα. Για να έχει κατα... τελειώσει το συνέστημα και να Εκεί θα, θα έχει καταλάβει ότι είμαι στο καλό δρόμο. Αυτό είναι το, αυτό που του λέω. Ή ξέρει, δεν θα είσαι σε μια διαδικασία ότι ο πατή έπαιξε αυτό, θα το σκεφτεί, να το παίξω κι εγώ. Αυτό είναι τζόγο. Εδώ μιλάμε για άλλη. Είναι, είναι, η άλλη μεριά είναι το business. Ε, ναι, στο κάτω-κάτω αυτό είναι δουλειά. Δηλαδή βγάζει το, το μισθό σου και είναι κάτι σίγουρο. Ενώ το να, να ποντάρει τα χρήματα είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Ακριβώ. Είναι πολύ εύκολο όμω για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι σε μια δουλειά 8 ώρε 10, κάνοντα αυτή τη δουλειά και βλέποντα. Και τι, κάνει, βλέπει το παιχνίδι το οποίο παίζει ο κόσμο. Να κάνει μια έτσι το κινητό και να πει και αυτό από κάτω. Όχι στην Novibet, σε μια άλλη εταιρεία. Είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Και σα το είπα και πριν, είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να έχει ένα trader. Δηλαδή πάρα πολλοί πέφτουν σε αυτή, τη, σε αυτή τη λούπα και τελικά καταλαβαίνει ότι δεν εξελίσσονται. Γιατί μένουν εκεί, στο κομμάτι του τζόγου, του παίχτη. Εμεί δεν θέλουμε παίχτε, θέλουμε. Επαγγελματίε. Επαγγελματίε, την άλλη μεριά. Στην <σχει> Όβυμπετ εκπαιδεύεται του τρέιντερ που έρχονται εκτό από <σχει> τα τεχνικά κομμάτια και σε αυτά τα κομμάτια των τα, soft skills, α πούμε, τα πιο εννοείται, επαγγελματικά. Ναι, εννοείται. Ναι, 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 ναι. ε, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή τα soft skills, το πώ, επειδή μιλάμε για ένα τμήμα το οποίο έχει 126 άτομα ε, και πριν από 3-4 χρόνια είχε 30 άτομα. Δηλαδή το, το scale-up που έχει γίνει είναι εντυπωσιακό. Το πιο δύσκολο κομμάτι δηλαδή δεν είναι να βγάλουμε κέρδο. Αυτό θα βγει το κέρδο. Δηλαδή μπορεί να χάσει ένα μήνα, μπορεί να χάσει δεύτερο μήνα, σε πάθο χρόνου θα το φέρουμε. Θα δούμε τα reports, θα διαβάσουμε, θα φτιάξουμε τι τιμέ. Είμαστε από πάνω, είμαστε hands -on, έτσι έχουμε μάθει, θα το κάνουμε. Το πιο δύσκολο είναι να χτίσει τι ομάδε έτσι ώστε να μην υπάρχει λίπο στο, στο τέλο τη ημέρα. Δηλαδή το πιο δύσκολο task που αντιμετωπίζω εγώ και η heads και η manager του τμήματο είναι όλη αυτή η ομάδα των 126 ατόμων να βγάλει τη μέγιστη δουλειά που μπορεί να βγάλει. Να είναι όλοι και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι να πάρει το μέγιστο από του ανθρώπου και από τι ομάδε, αν οι ομάδε δεν νιώθουν καλά μέσα στο τμήμα. Είναι, είναι ένα κύκλο ο οποίο πρέπει να τον κλείσει από όλε τι μεριέ. Δηλαδή, είναι λίγο. Είναι δύσκολο task. Άρα ταυτόχρονα η κοινόβουπε προσφέρει ό,τι μπορεί για να νιώθουν πολύ ωραία οι εργαζόμενοι και να, να αποδώσουν καλύτερα στη δουλειά του. Ακριβώ, ακριβώ. Πιστεύουμε, εμεί θέλουμε να πάμε, το λέω συνέχεια, θέλουμε να πάμε μακριά. Δηλαδή δεν κοιτάμε να βγάλουμε ε, κέρδος, κέρδο, δεν κοιτάμε την επιτυχία το επόμενο εξάμεινο. Κοιτάμε την επιτυχία τα επόμενα 5-10 χρόνια. Άρα θέλουμε ο κόσμο να είναι ευχαριστημένο. Μόνο έτσι μπορεί να έρθει αυτό. Δηλαδή κοιτάμε όλοι μαζί βάσει συνεργασιών, βάσει ομάδων. Ε, ε βάσει ε, το να φέρουμε ει πέρα τα task που αναπτύσσονται στο, στον κόσμο, να πάμε μακριά να φτάσουμε, να φτάσουμε την εταιρεία ψηλά. Θέλω να, να σε ρωτήσω λίγο κάτι για το business model, γιατί νομίζω ότι και mm. αυτό θα έχει και ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Ναι. Σαν ε, εταιρεία, για να κάνετε optimize το κέρδο σα μακροπρόθεσμα. πρόθεσμα, mm. σα συμφέρει περισσότερο να έχετε, θα το πω, θα το κάνω, θα το πω απλοποιημένα, mm. να έχετε χίλιου παίχτε που θα ποντάρουν από 10 ευρώ ο καθένα, mm. ή να έχετε δύο παίχτε που θα ποντάρουν 5.000 ο καθένα. Θε. Mm αν ρωτούσε προσωπικά εμένα, αν έπρεπε να επιλέξω, ναι. θα επιλέγα του μικρού παίχτε. Okay. Γιατί οι, οι μικροί παίχτε σου δημιουργούν μεγαλύτερο βολατι... μικρότερο βολατήλτη στο ρίσκο. Δηλαδή, όταν, παίζουμε, όταν είμαστε όλοι εδώ και παίζουμε ένα παιχνίδι, ο καθένα παίζει κάτι διαφορετικό, τότε το αποτέλεσμα, το ρίσκο μου, εμένα είναι μικρό, είναι μαζεμένο. Γιατί σίγουρα κάποιοι θα χάσουν. Ακριβώ. Κάποιοι θα χάσουν, κάποιοι θα κερδίσουν, άρα αε... αυτό το ελέγχω. Και είναι και μικρό ποσά. Ακριβώ. Αε... Αε... Όταν μπει ένα παίχτη όμω και χτυπήσει κάτι οι δύο παίχτε κάτι, ένα σημείο με πολύ μεγάλα ποσά και δύο, εκεί εκτίθεσαι, γιατί στην περίπτωση που έρθει, που επιβεβαιωθεί, είσαι, είσαι out, είσαι εκτό. Έχει Άρα, σε this wise, που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, σαν day-to-day -day, procedure, θέλω τα μικρά bets από πολλού παίχτε. Βλέπετε τι παίζει ο κόσμο. Mm. Αν δείτε ότι υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν είναι το πιο πιθανό και αρχίζουν να παίζονται πάρα πολλά από σας σε αυτό. Οπότε, υπάρχει η. Η αποψή ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το παιχνίδι. Τι κάνετε. Αυτό έχει να, κάνει... έχει να κάνει σχέση και πάντα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το ποιο παιχνίδι είναι. Τι εννοώ. Αν αυτό συμβαίνει σε ένα παιχνίδι, π.χ. τελικό Champions League Real Dortmund και παίζουν πάρα πολύ την Dortmund, το σημείο δεν πειράζεται. Δηλαδή, η εταιρεία πρέπει να είναι διαθέσιμη και διατεθειμένη να χάσει τα λεφτά στην Dortmund. Δεν μπορεί δηλαδή να πα να κάνει μεγάλε αλλαγέ σε αυτό το παιχνίδι γιατί είναι το high profile game. Αυτό κι άλλα πολλά με στην ημέρα. Ε, γιατί πηγαίνει μετά και χτυπά το, το reputation. Πηγαίνει και χτυπά αυτό που βλέπει ο κόσμο. Τι θέλω να πω. Αν δηλαδή τα λεφτά είναι πολλά στην Dortmund, αυτό που είπε, και πάω εγώ και αλλάξω την απόδοση στην Dortmund και τη χαμηλώσω αρκετά, ανεβάζω την απόδοση τη Real πάρα πολύ. Ο κόσμο βλέπει διαφορετικέ αποδόσει. Εσύ που είσαι Dortmund, θα πάω να παίξει Dortmund, θα πει γιατί είναι πιο χαμηλά η άλλη. Δημιουργεί στον κόσμο μια, μια σύγχυση, μια δυσαρέσκεια. Να, ναι. Όσο μικρότερο παιχνίδι είναι, άμα γίνει αυτό στη Μαλαισία, το πρωί, εκεί πέρα όντω. ναι εκεί άμα δει πάρα πολλά λεφτά κλειδάνε στο παιχνίδι υπάρχουν διαδικασίε mm -hmm. που ξέρουν οι traders και λένε διαδίω τα όρια χαμηλώνω τις, ε, τις τιμέ, κρατάω ένα ability που λέω θέλω να χάσω μέχρι 1000 λεφτά εκεί εννοείται το προσέχει ο το trader αλλά έχει να κάνει πάντα με το popularity του παιχνιδιού γιατί είναι και marketing όπω, είπαμε δεν είναι μόνο ε, trading δεν είναι δυνατόν οι traders να είναι 100% πάνω από όλα τα παιχνίδια, από όλο το προϊόν. Ειδικά, στα live, ακριβώς, ναι, ειδικά στο live. Ακριβώ, ειδικά στο live. Και εκεί επιλέγουμε εμεί του traders να κάνουν care και να έχουν υπό την προσοχή του. Δηλαδή, όταν λέω υπό την προσοχή του, έχουν τα μάτια του πάνω, κυριολεκτικά, τα παιχνίδια τα οποία επηρεάζουν περισσότερο το πορτοφόλι τη εταιρεία. Ε, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχουν οι traders θα τρέχουν και τα λέμε semi-auto, δηλαδή είμαι εγώ trader, έχω παιχνίδι, οποίοι δεν τι αποδόσει κανονικά και είναι το παιχνίδι το οποίο έχει λεφτά ουσιαστικά και υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία τρέχουν auto από του παρόχου. Υπάρχουν πάροχοι οι οποίοι μα προσφέρουν παιχνίδια και τρέχουν... τα τρέχουν οι πάροχοι για μα. Εμεί κάνουμε το monitoring. Εμεί κοιτάμε τα λεφτά του παιχνιδιού. Όταν ένα παιχνίδι το οποίο τρέχει auto, είναι μικρό παιχνίδι, Ελβετία δηλαδή, 2-3 και αρχίζει και παίρνει λεφτά. Το κάνουμε ένα switch σε trader έτσι ώστε να δει το πορτοφόλι και να αρχίσει να κάνει τι αλλαγέ μικρέ που αναφέραμε πριν. Άρα πάντα υπάρχει μια ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή δεν υπάρχει η περίπτωση κάποιε αποδόσει να είναι φουλ αυτοματοποιημένες... με, με κάποιον αλγόριθμο, α πούμε, machine learning, τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, υπάρχει πάντα μια ανθρώπινη παρέμβαση. Προσπαθούν οι εταιρείε να φέρουν το AI mm. στον στο χώρο και θα υπάρξει σίγουρα εξέλιξη σε αυτό τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Αλλά έχουμε καταλάβει ότι η επιτυχία ή η βέλτιστη, ξέρω εγώ, η βελτιστη ξερω η βελτιστη ας πούμε, το βέλτιστο κέρδος έρχεται σε συνεργασία του ανθρώπινου παράγοντα με το tech, με το, με το technology. Εντάξει, είναι ένα website, περιπτώ να λειτουργούν αυτόματα, αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να γνωρίσει κάποια πράγματα έτσι ώστε να, να βάλει το, το λιθαράκι του έτσι ώστε να ανεβεί το κέρδο. Άρα, ένα sportsbook δεν φοβάται για τη δουλειά του τα επόμενα χρόνια ότι θα του την πάρει με το AI. σα ίσα πιστεύει ότι θα την κάνει και πιο εύκολη. Ακριβώ, ακριβώ. Νομίζω πάντα θα μιλάμε για συνεργασία. Πάντα θα μιλάμε για συνεργασία. Όλοι, εννοείται, όλοι, όλοι οι business ε, ονειρεύονται ότι το AI θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το AI σε συνεργασία με τον άνθρωπο θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και ποτέ από μόνο αγριβώς. το. Ακριβώ. Και πιστεύουμε γιατί ο, ουσιαστικά ο άνθρωπο το κάνει drive. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει και στο κομμάτι του, του sportsbook, ας πούμε, στα επόμενα χρόνια. Αυτό έχει πολύ νόημα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κινήσει που κάνουμε και εμεί. Δεν, δεν κρύβω ότι υπάρχουν data τα οποία κρατάμε, φυλάμε, κινούμαστε προ αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε ε, στα επόμενα χρόνια να μπορούμε να χτίσουμε κάτι σχετικά με αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι το business αργά ή γρήγορα θα το εντάξει στο. στο day to day, α πούμε. Άρα, πάνω σε αυτά τα δεδομένα να εκπαιδευτούν οι αλγόριθμοι για να μπορούν να γίνονται. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει ομάδα στην εταιρεία. Η οποία ασχολείται με, αυτά τα, με αυτή τη λογική. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Είπε ότι μέσα και στι αρμοδιότητέ σου και αυτό που βλέπει πολύ και ο κόσμο όταν μπαίνει σε οποιαδήποτε στοιχηματική, και κυρίω και στην OvertBet, που έχετε πολύ ωραίο και έχετε επενδύσει πολύ και στο UI και στο UX, είναι τα εικαστικά και το τι φαίνεται ας πούμε, στην αρχή, το τι φαίνεται ω σχολάρ κτλ. Έχετε δει διαφορά στο Conversion. Με την συνεχόμενη αλλαγή των γραφικών, ακόμα και αν είναι μια πολύ μικρή εικονίτσα, μπορεί να επηρεάσει τον τζίρο των στοιχημάτων σε ένα, ναι, σε ένα παιχνίδι. Ό, όλα αυτά μετράνε. όλα μετράνε. Κυρίω μετράνε στο retention, δηλαδή πόσο μένει ο πελάτη μέσα, πόσο τον κρατά. Κάθε αλλαγή που κάνει, από την ομάδα που έρχεται, υπάρχει η ειδική ομάδα UI UX οποία, η οποία αναλαμβάνει όλα αυτά. Κάθε αλλαγή, όντω, χτυπάει τα στα νούμερα. Αλλά δεν χτυπάει ε, instant, δηλαδή δεν γίνεται αλλαγή σήμερα και χτυπάει το βράδυ. Χτυπάει σε βάθο χρόνου. Δηλαδή ο, ο πελάτης πελάτη το βλέπει και σιγά σιγά το δημιουργείται η, η ας πούμε, το δημιουργείται η, η εικόνα, το δημιουργείται η πεποίθηση ότι έχει βελτιωθεί η εταιρεία, έχει αλλάξει και σιγά σιγά τον κρατά περισσότερο μέσα στο, στο site. Okay. Το πιο σημαντικό όμως από όλα σε μια στοιχημα... τυχική εταιρεία και όχι μόνο είναι το, η αξιοπιστία. Δηλαδή ο πελάτη πρέπει να βλέπει ότι είναι ένα μπάσκετ 88-86 και να είναι τόσο 88-86. Να ξέρετε όλε οι εταιρείε έχουν ένα disclaimer από κάτω που λένε ότι το score είναι ένδειξη και όχι ε, επικύρωση του πραγματικού σκορ, μπορεί να είναι λάθο κτλ. Ναι, ναι. Αλλά πραγματικότητα... για το... να καλυμμένες... λοιπόν, είναι νομικά καλυμμένο. Ακριβώ. Είναι, νομικό, είναι, είναι ένα disclaimer για να καλύψει κάποιο νομικό πλαίσιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να μπει, να ξέρει ότι είναι ένα μηδέν τόσο ότι έπαιξα και όχι να έρθει μετά από μία μέρα, δύο ώρε, τρει ένα μήνυμα που σου λέει. Το στήγημά σα είναι άκυρο γιατί δεν ήταν ένα μηδέν, ήταν μηδέν μηδέν το σκορ και είχαμε λάθος το display. Δηλαδή, το σημαντικότερο είναι αυτό. Άμα χάσει αυτό το κομμάτι στην εταιρεία και είναι αυτό που παλεύουμε συνέχεια να βελτιώνουμε, δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτό, ε, αρχίζει και έχει πρόβλημα. Να μην γίνει ουσιαστικά λάθο ποτέ. Ακριβώ. Δεν πρέπει να έχει λάθο, όχι στι αποδόσει, σε αυτό που βλέπει ο κόσμο στα πληροφορία. Δηλαδή, το αν μπει σε ένα app score, σε ένα app, σε ένα, σε ένα, το sofa score π.χ. και βλέπει το score του βραδινού παιχνιδιού PAUK ε, μπάνια και το δίζει ο 0, το, το κλείσει το κινητό σου και μετά ακούσει το λάδι ότι ήρθε ένα 0. Δεν θα ξαναμπιστεί το Δηλαδή πρέπει να έχει. Όχι, Γίνονται καμιά φορά. Γίνονται, γίνονται και είναι ναι, ναι. συχνά και είναι σε όλε τι εταιρείε. Αλλά ναι, ναι. είναι το νούμερο ένα κομμάτι που προσπαθεί το tech σε συνεργασία με εμά και το product να λύσει. Αν και τώρα ο κόσμο έχει ηρεμήσει, γιατί έχει και την ατοιολογία του VAR. Mm. Οπότε mm. μπορεί να πει ότι. Δεν φταίω, εγώ το ακύρωσα μετά από δύο λεπτά. <laughs> Αυτό θα έλεγα. Ότι μάλλον σα έχει επηρεάσει αρκετά το VAR. Ναι, το VAR έχει επηρεάσει, έχει επηρεάσει αρκετά σε επίπεδο operation. Δηλαδή. Ναι. Ε, ήταν και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε για πάρα πολύ καιρό η Πέτρια 65. Η Πέτρια 65 τι έκανε. Έμπαινε τον γκολ, έβλεπε, είχε ανοιχτέ τι αποδόσει. Δηλαδή, είχε παίξει over 1,5, έμπαινε το δεύτερο γκολ, πληρωνόσουνα, είχε ανοιχτέ τι αποδόσει και καταλάβαινε από το στήμα ότι θα κυρωθεί τον γκολ. Δηλαδή, έβγαινε το replay, έβγαινε ο παίκτη offside, δεν έκλεινε τι αποδόσει, έκανε κασά το στοίχημα, έκλεινε τον σου και η πέτρια έμεινε εκτεθειμένη το έκανε για πάρα πάρα πολύ καιρό γιατί δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Πλέον οι σκάνοτερ στα γήπεδα, οι εταιρείε έχουν βάλει ειδικά, ειδικά ας πούμε άξιον ειδικά μηνύματα που σου λέει ε, var risk, σου κλείνει τι αποδόσεις var risk έντι, σου ανοίγει τις αποδόσεις άρα όλο αυτό καλύπτεται τώρα αν το παιχνίδι έχει γίνει με το βαρ είναι κατά μα ή υπέρ μα, θα λέγαμε ότι είναι κατά μα γιατί, γιατί το βαρ και αυτή ας πούμε, η, η ενδελεχή εξέταση κάποιε φάσει κάνει του παίχτε, είναι η άποψή μου αυτή, κάνει του παίχτε ειδικά στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού να μην έχουν πολλέ επαφέ με τον αντίπαλο. Δηλαδή, η αντίπαλοι επιθετική, ειδικά στο τέλο που κυνηγάνε κάποιο γκολ, και αν κυνηγάνε κάποιο γκολ, ψάχνουν επαφέ με στη μεγάλη περιοχή, να τον ακουμπήσει λίγο στο πόδι, να πέσει κάτω, να το δει ο να δώσει πέναλτι. Άρα, οι παίκτε είναι πιο, πιο προσεκτικοί. Άρα οι επιθετικοί βρίσκουν περισσότερε ευκαιρίε να κάνουν πράγματα, άρα μπαίνουν πιο εύκολα γκολ. Δηλαδή το VAR έχει αυτό το, έχει αυτό το effect. Ουσιαστικά μπορεί να ακυρώνει κάποια γκολ, αλλά στο τέλο της ημέρα ε, νομίζω τα γκολ τα οποία μετράνε περισσότερα ή τα γκολ που μπαίνουν περισσότερα λόγω βαρ. Επίση, οι καθυστερήσει έχουν... έχουν αλλάξει. Να, ναι. Περισσότερα λεπτά είναι που... Γυναδύνα. Αυτό που μπορεί να κάνει και λίγο πιο καλό το αποτέλεσμα έχει για το φύλλα. Να παίρνει πιο πολλά γκολ στο 95, 96, αγλυπος, αγλυπος. Ε, στο 96, ακριβώς, στο 98. απλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα βελτιωθεί λίγο γιατί στο τελευταίο τώρα γύρο που πέρασε ήταν λίγο πιο, ε, πιο φιδωλά τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε 3-4 λεπτά mm. ε, σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ και την Premier League πέρυσι που βλέπαμε 9, 10 λεπτά, 11 λεπτά, δηλαδή ήταν με, σε τύπου μπάσκετ ας πούμε, το, το χρονόμετρο. Όσε φορέ είχε σταματήσει, ε, στην το βάζει να καθυστερήσει. Πράγμα που για yeah, τη στοιχηματική εταιρεία είναι κακό. Περισσότερο χρόνο για τον παίχτη να παίξει και να περιμένει τον κόλπο το οποίο έχει ποντάρει. Αλλά καλό για τον πελάτη, ο οποίο βλέπει και περισσότερο χρόνο και περισσότερα γκολ μπαίνουν στο τέλο. Είναι όλα πάρα πολύ υπολογισμένα. Αλλά είπε ότι δεν χρειάζεται και τόσο ανώτερα μαθηματικά. Πώ πώς γίνεται αυτό, Δηλαδή, για τον, όταν για... το περιγράψουν, μου φαίνεται ότι χρειάζεται πραγματικά εξειδικευμένου για τον, να το κάνει αυτό. Για τον τρέιντερ, ο οποίο μπαίνει σαν junior trader, η διαδικασία εκπαίδευση είναι τόσο τυποποιημένη, ε, που τον βοηθάει έτσι ώστε να ανταπεξέλθει για το πρώτο εξάμεινο ένα χρόνο. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ακολουθεί έναν αλγόριθμο ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τέννη. Τι κάνει ουσιαστικά, ο αλγόριθμο τρέχει μόνο του και πηγαίνει από πάνω και κάνει τι αλλαγέ, τι μικροαλλαγέ που πρέπει. Όλο αυτό, αυτό δεν μπαίνει με τη μία σε 5-10 παιχνίδια. Μπαίνει από την αρχή σε ένα-δύο παιχνίδια μικρών κατηγοριών με λίγα λεφτά. Άρα καταλαβαίνει πώ κινεί κινείται ο αλγόριθμο, πώ κινούνται οι αποδόσει, ποιε είναι αλλαγέ που πρέπει να κάνει, πόσα κλικ χρειάζεται για να φέρει την αποδοσική που θέλει, δηλαδή εξοικειώνεται. Δεν είναι ότι μπαίνει κατευθείαν στα μαθηματικά να λύσει εξισώσει. Αυτά τα κομμάτια τα κάνουν οι πιο εμπειροί traders, οι αναλύσει που έχουμε, γιατί έχουμε και τμήμα το οποίο ε, ουσιαστικά κάνει κέρδη του αλγορίθμου, οι οποίοι έχουν περάσει από το στάδιο του trader αρκετά χρόνια, έχουν πιο advanced μαθηματικά και επηρεάζουν ε, του αλγορίθμου. Αλλά αυτό, για να μπει, πραγματικά δεν χρειάζεται κάτι εντυπωσιακό ε, σε σχέση με τι γνώσει σου στα, στο μαθηματικό κομμάτι. Απλά πρέπει να καταλαβαίνει πράγματα. Επειδή ανέφερε ότι πάνω κάτι αποδόσει είναι ίδιε τουλάχιστον στι μεγάλε mm. εταιρείε, ποια είναι τα άλλα πράγματα που πρέπει να κοιτάξει ένα χρήστη. Και α πούμε, εγώ που δεν έχω εμπειρία στο τέχημα και θέλω να ανοίξω ένα λογαριασμό για την άρδο Σνόβιμπετ και όχι κάπου άλλο για παράδειγμα. Ο χρήστη κοιτάει τα πάντα. Καλό ή κακό. Δηλαδή αυτό που έχουμε. και πρέπει να κοιτάει τα πάντα. Γενικά η αγορά έχει φτάσει σε ένα σημείο. Που δεν είναι μόνο το στοίχημα, είναι όλα τα, όλα τα, προϊόντα που περνάνε από εξονυχιστικό έλεγχο, έλεγχο, από του χρήστε, από, από τον κόσμο. Ε, αν μιλήσουμε μόνο για το στοίχημα, ο πελάτη πρέπει να κοιτάξει το customer support, αν είναι άμεση επικοινωνία του support με τα request του. Πρέπει να κοιτάξει το τι welcome bonus δίνει η εταιρεία και τι προσφορές δίνει, τι λεφτά μπορεί να πάρει έτσι ώστε ε, να ποντάρει με μια σχετική άνεση ε, τα στοιχήματά του. Πρέπει να κοιτάξει την αξιοπιστία της εταιρεία. Είναι πάνω ε, πέφτει. Έχει όλα τα παιχνίδια πάνω. Δηλαδή, το τη είναι αυτό που θέλω. Και για μένα μετράει πάρα πολύ πλέον. Πρέπει να κοιτάξει λίγο το UI, το UX, έτσι ώστε να μην τον. Έχει app, δεν έχει app. Δηλαδή, να μην τον δυσκολεύει το να μπει να παίξει στοίχημα, να είναι και, και ένα φαν ένα κομμάτι για το... την καθημερινότητά του. Και νομίζω ότι οι δύο παράγοντε είναι η διαδικασία εγγραφή, γιατί σε κάποιου ναι. είναι λίγο πιο δύσκολη. Και μετά είναι και τα live παιχνίδια προσφέροντα. Αν μπορεί να δει, α πούμε, live το παιχνίδι σε βίντεο. Σωστά. Σε live το live streaming είναι κάτι το οποίο. Είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε στο 100%, δηλαδή ουσιαστικά κάνουμε consume όλες τις εταιρείες που προσφέρουν streaming. Ε, και ναι, για πολλούς πελάτες είναι σημείο επιλογής. Δηλαδή, άμα δεν έχει streaming δεν μπορούν να παίξουν. Και βλέπουμε και παιχνίδια τα οποία έχουν streaming να τραβάνε περισσότερο τζίρο σε σχέση με τα άλλα. Ειδικά παιχνίδια fast παιχνίδια όπως είναι το table tennis, όπως είναι το tennis εκεί ο πελάτης θέλει να δει streaming για να παίξει. Συνήθω. Γιατί δεν μπορείς να, έχει και καθόλου εικόνα. Ναι, λοιπόν. Υπάρχουν βέβαια και πελάτες που δεν βλέπουν streaming και παίζουν τα πάντα, αλλά είναι θέμα προτιμήσεων ε, και προτεραιοτήτων. Μια κλασική συμπεριφορά που έχει παρατηρήσει στο στοιχηματισμό, ποια είναι, δηλαδή ένα μοτίβο ας πούμε, που ακολουθούν οι περισσότεροι παίχτε, Οι περισσότεροι παίχτε, ε, και είναι κάτι που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε ή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διάρκεια τη σεζόν, είναι οι παίχτε που ακολουθούν του tipsters και τι τάσει. Δηλαδή, βλέπουμε, παράδειγμα, κάθε Σαββατοκύριακο, οι ομάδε οι οποίε είναι trend να παίρνουν μαζικά bet σε παρολί. Δηλαδή, μέχρι πέρυσι δεν έπαιζε κανεί Leverkusen. Κάποια στιγμή, μετά τον Νοέμβριο, παίζαν όλοι Leverkusen. Παίζανε Leverkusen, Liverpool, ενό παρολίτου τα συνδυάζαν. έτσι. Leverkusen, Liverpool, Real, Aek, Pauk, Ολυμπιακό. Δηλαδή, μπαίνανε το Σαββατοκύριακο και παίζανε 7-8 ομάδε σταθερά. Όταν μπαίνουν πάρα πολλοί πελάτε γιατί δηλαδή, μιλάμε για μάζα πελατών, που δημιουργεί ένα, ένα trend, ένα liability, και παίζει 7-8 σταθερέ ομάδε είναι για κάτι που σου δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί ξέρει ότι αν αυτέ οι ομάδε συνεχίζουν και έχουν ε, την τάση να κερδίζουν, να διατηρούν αυτό το trend. Και θα σα έτυχε και αυτή η χρονιά τη Leverkusen. Σου, δημιουργούν και πρόβλημα στο, στο, αποτέλεσμα. Όταν μια ομάδα κάνει την έκπληξη. Έχω προσέξει ότι οι αποδόσει δεν πέφτουν αμέσω χαμηλά όπω α Δηλαδή, η Leverkusen δεν είχε ξύψει τι αποδόσει με την Bayern. Μπράβο, που μπράβο, είναι ναι. ιστορικά μια ομάδα χρειάζεται, χρειάζεται ομάδα. χρόνο έτσι ώστε αυτό που είπε στο παράδειγμα τη Leverkusen να έρθει και να φέρει ένα, ένα σετ του 1,45-150 όταν παίζει στην έδρα τη. Ακόμα και 5-6, φτάνει και συνεγούμενε να κάνει και να είναι πρώτοι μετά από 10-15 αγωνιστικέ, το 1,80-190, όταν παίζει, π.χ. με την Gladbach ε, στην έδρα τη, θα πέσει δύσκολα. Οι εταιρείε δηλαδή δεν κάνουν πολύ μεγάλε κινήσει. Πρέπει να είναι πεπισμένε ότι ο τζίρο πηγαίνει προ τη Leverkusen. Η απόδοση τη Leverkusen από το 1,90-2-10 στο 1,45. Το Μάρτιο, τον Φεβρουάριο, έχει έρθει επειδή ο κόσμο παίζει Leverkusen. Το έχει διηγήσει ο κόσμο εκεί και η φόρμα τη ομάδα. Και για μα ε, είναι ένα μεγάλο, ας πούμε, ένα μεγάλο challenge να πούμε ότι είναι ένα 45 η σωστή απόδοση, ή μήπω είναι ένα 50, ή μήπω το 30 αυτό θα ακυρωθεί. Θα, θα Γιατί τι κάνει με αυτό το κομμάτι, όταν παίζει όλο ο κόσμο Leverkusen, δηλαδή την ψάχνει. Πέρυσι την έψαχνε και τη βλέπει σε όλε τι εταιρείε, τη διαβάζει ένα 45-147 και εσύ ρισκάρει την ίδια τιμή. Γιατί δεν πιστεύει ότι το τρένο αυτό θα συνεχιστεί ή πιστεύει ότι η απόδοση δεν, δεν είναι εφάμιλη τη πραγματικότητα. Ρισκάρει και το κάνει ένα 50, δημιουργεί ένα τρέντ ω προ την εικόνα, ω προ τα έξω. Δηλαδή, όλο ο κόσμο παίζει Leverkusen, τη βλέπει ένα 45, στου άλλου σε ένα 50, άρα δημιουργεί φήμη προ την εταιρεία ότι κοιτά, η Novibit έχει καλέ αποδόσει. Άρα, όταν οι αποδόσει αρχίζουν και μικραίνουν, είναι short που λέμε, Εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη ευχέρεια σαν trading να τσιμπήσουμε λίγο τη τιμή παραπάνω. Γιατί δεν φοβόμαστε λόγω ρίσκου, εκεί δεν έχει να χάσει πάρα πολλά θεωρητικά. Βέβαια, άμα στο δέσουμε όλα τα παιχνίδια, τα άλλα και έρθουν θα χάσει, αλλά δεν έχει να χάσει πολλά θεωρητικά και μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα καλύτερων αποδόσεων προ τον πελάτη. Ακριβώ. Όταν επιλέγει μια εταιρεία, θα πρέπει να κοιτά πόσο compliant είναι με τα όρια και πόσο ε, τα ακολουθεί. Η November, παραδοσιακά και από τότε που μπήκα είναι μια εταιρεία η οποία προστατεύει τον πελάτη με αυτόν τον τρόπο ακολουθεί όλες τις τάσεις και όλα τα, όλες τις γραμμές τις οποίες δίνει η αρμόδια αρχή έχεις τα όριά σου κανονικά τα σετάρεις ανά μέρα ανά μήνα, ανά εβδομάδα δεν μπορεί να τα υπερβείς, δεν μπορείς να τα αλλάξει. Ε, χρειάζεται ειδική διαδικασία να τα αλλάξει. και είναι για να προστατεύσει τον πελάτη ο πελάτης δηλαδή θα πρέπει να βλέπει το στοίχημα Σαν ε, μέσο διασκέδαση. Και είναι και αυτό που λέμε και σε επενδύσει. Ότι ακόμα και αν κάποιο το κάνει για να βγάλει λεφτά, γιατί υπάρχουν και αυτοί, δεν πρέπει να ποντάρει περισσότερα από αυτά που αντέχει να χάσει. Δηλαδή δεν πρέπει ακριβώς. να είναι βασική πηγή εισοδήματο σε okay. καμία περίπτωση ή, ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώ. Το πορτοφόλι, το, την ε, φορολογική δήλωση των πελατών δεν την έχουμε. Το, το πορτοφόλι δεν το έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν σίγουρα πελάτε που ξεφεύγουν. Αλλά εμεί πρέπει να πληρούμε όλα τα κριτήρια έτσι ώστε να του προστατεύουμε. Με, με οποιοδήποτε τρόπο. Πλέον έχει γίνει τόσο σαν ένα μαγαζί ουσιαστικά κάθε στοιχηματική και προσφέρει και περισσότερα πράγματα ε, από εκεί που ξεκίνησε να ξεκινήσαμε και λέγαμε πως θα κάνουμε το στοίχημα να παίζουμε πιο εύκολα να γίνεται online μετά μπήκαν και άλλα μπήκαν περισσότερα μάτς έγινε κάθετη πλατφόρμα τώρα έχουμε δει ότι οι μεγάλες στοιχηματικές και φυσικά και οι νόδμπετς έχουν γίνει μεγάλα καζίνο έχει μπει μέσα και καζίνο κανονικό ναι. Ε, Έχουμε φτάσει στο σημείο που πολλοί πέχτες έχουν λογαριασμό μόνο για να παίζουν ας πούμε καζίνο, ή μόνο για να παίζουν φρουτάλια κτλ. Ε, και θα να σας ρωτήσω αυτό στο συνολικό business model, αν είναι κάτι το οποίο σας βοηθάει πολύ περισσότερο ή αν υπάρχει απλά και μόνο συμπληρωματικά και αν δεν συνεισφέρει τόσο πολύ στο τζίρο στο συνολικό όσο όχι, φάνηκε. Όχι, για την εταιρεία το καζίνο είναι και η αρμονική συνέπραξη της και σπορτς, δηλαδή το, το cross-sell είναι κάτι το οποίο το ζητάει, το θέλει. Είναι η στρατηγική της και όχι μόνο της Novobet, όλων των εταιρεών είναι να κάνουν cross-sell μεταξύ καζίνο και στοίχημα και να έχουν πελάτε οι οποίοι παίζουν και τα δύο ή αλλάζουν το σπορτς μου το καζίνο πάρα πολύ εύκολα. Mm. Ε, το καζίνο δεν είναι ε, μέσω marketing αλλά είναι μπορώ να πω σε τζίρο πολύ μεγαλύτερο business από το στίχημα δηλαδή ειδικά, ειδικά στην Ελλάδα το καζίνο ε, for fact έχει πολύ, πολύ μεγαλύτερο τζίρο και πολύ μεγαλύτερη περιοχή στον κόσμο ε, σε σχέση με το στίχημα στο στίχημα okay. πρέπει, Αυτό είναι να πολύ είσαι... ναι, πρέπει να είσαι και λίγο να ακολουθείς σπορτς, να είσαι λίγο ποδοσφαιρικός να βλέπεις μπάλα, να ξέρεις να παίξει και πολύ βασικό να περιμένει το αποτέλεσμα το καζίνο δεν θέλει να έχει κάποια γνώση. Μπαίνει, παίζει, πληρώνει και την πληρώνει μέσα σε στο επόμενο δευτερόλεπτο. Σου δίνει την αυτόμα... εντοπαμένη. Και... Ακριβώ, και ειδικά τα φρουτάκια. Και είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα συγκεκριμένα και στη Βραζιλία γενικά, αλλά από πρώτο χέρι ξέρω ότι έχει τρομερό ρίτσι προ τον κόσμο. Έχει τρομερή άνθηση αυτό το κομμάτι. Πλάι για την εταιρεία. Ο στόχο τη είναι να εξυπηρετεί και τα δύο ή να κάνει τον πελάτη να επιλέγει και τα δύο ανάλογα τη διάθεσή του. Έχετε καθόλου δεδομένα για το προφίλ του Έλληνα παίχτη σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Άγγλο. Ποιο είναι, ποιο είναι δηλαδή, το προφίλ του Έλληνα. Το, η, μεγαλύτερη, παίκτη. διαφορά του Έλληνα παίχτη με τον Άγγλο παίχτη είναι ότι ο Άγγλο παίχτη παίζει με μεγαλύτερο average bet. Δηλαδή το bet που θα παίξει ένα Άγγλο είναι 25-30 ευρώ, αυτό που θα παίξει ο Έλληνα είναι 12-13 ευρώ. Mm. Ε, όχι σε απόλυτα νούμερα, στο, στο average σα λέω. Είναι αυτή, αυτή, η μεγάλη διαφορά. Εκεί το, εκεί το βλέπει. Επίση ο Άγγλο παίχτη παίζει περισσότερο και λόγω ε, ιδιοσυγκρασίας πιο πολλά μακροχρόνια στοιχημάτα. Δηλαδή θα σου παίξει στην αρχή τη σεζόν να πάρει λίγο το πρωτάθλημα. Είναι, είναι, αυτό που κάνανε παλιά. Παίρνανε ένα τίκετ από ένα μπουκάδικο, το βάζανε στο, στο στραγάκι του και το περιμένανε μέχρι τέλο του χρόνου να δουν αν θα το, αν θα το πιάσουν οι Άγγλοι. Αυτή είναι η χρονιά μα. Ακριβώ. Δηλαδή, Αυτή είναι η χρονιά μα. Το κάνουν πάρα πολύ. Το κάνουν πάρα πολύ και οι Άγγλοι με την εθνική ομάδα. Το Το, το καταλαβαίνετε κι εσεί. Το καταλαβαίνετε κι εσεί ότι υπάρχει, υπάρχει trend. Δηλαδή και οι Liverpool, η Manchester έχουν στόχο να πάρουν το πρωτάθλημα. Άρα το βασικό του bet είναι Liverpool να πάρει το πρωτάθλημα. Οι Έλληνε δεν έχουν αυτή τη λογική. Οι Έλληνε θέλουν πιο γρήγορο σετλάρισμα. Πιο γρήγορη. Πιο θα κάτσει να περιμένει μέχρι τον επόμενο Μάιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Έλληνα πρέπει να παίξει τώρα για να κερδίσει τώρα γιατί αυτό ουσιαστικά τι μας δείχνει ότι το live στοίχημα το live περιβάλλον έχει πολλά περισσότερα λεφτά από το pre-live. Το live που πληρώνεται πιο γρήγορα έχει μεγαλύτερο τζίρο από το pre-live που εννοείται θα πρέπει να περιμένεις ε, να τελειώσει ο αγώνας ή κατά τη διάρκεια του αγώνα να πληρωθείς αυτό που παίζεις. Άρα βλέπω έχετε πολλά στοιχεία για τη συμπεριφορά. Ε, υπάρχουν αντίστοιχα και άνθρωποι που μελετάνε τη, τη συμπεριφορά των παιχτών αποκλειστικά. Ναι, ναι βλέπουμε τα πάντα. Δηλαδή ξεκινά από φίλο, από ηλικία, το πώ καταθέ... Όλα, όλα αυτά είναι κομμάτια ρίσκου. Πώ καταθέτει, στά, στά. με ποιο τρόπο, ε, πότε καταθέτει, τι ώρα, ποιε είναι οι επιλογέ του, τι ομάδα παίζει. Ε, άμα παίζει κάποιο Παναθηναϊκό, θα πρέπει να του δίνει κάποιε ε, προσφορέ για τον Παναθηναϊκό, καταλαβαίνει τι ομάδα είναι, τι πρωταθλήματα παίζει. Άμα ένα πελάτη μπαίνει και παίζει μόνο τρίτη κατηγορία Κίνα Κορέα και όλα τα τελειωμένα και κερδίζει. Και κερδίζει, θα πρέπει να τον, να τον ελέγξει περισσότερο. μήπως ξέρει κάτι. Ε, μήπως είναι wise guy. μήπως ξέρει στοίχημα. Δεν σημαίνει ότι τον κλείνεις. Αλλά όλα, όλη η συμπεριφορά από τη στιγμή που κάνει register μέχρι τη στιγμή που παίζει και πληρώνει το στοίχημά του καταγράφεται και γίνεται και ανάλογε ενέργεια. Και από πλευρά marketing και από πλευρά ρίσκου ε, τη ομάδα. Ο μέσο Έλληνα. Ε, παίχτη σε σχέση με το μέσο όρο Εκτο, γενικά mm. το, το, το εξωτερικό. Mm. Τι διαφορέ έχει. Α πούμε, μιλήσαμε πριν για το πορτοφόλι. Mm. Θα ποντάρει average 12 με 13 ευρώ, α πούμε. Mm. Το average τη Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Δηλαδή, ε, αυτό μπορεί να δείχνει ότι δεν έχουμε λεφτά ή όχι, ότι. Όχι, όχι. Είναι, είναι περίπου το, γενικά για το ελληνικό κοινό, το τζιράρισμα σε στιχηματικέ εταιρείε που υπάρχει είναι. Η αναλογία είναι τρομερή σε σχέση με το εξωτερικό. Δηλαδή, ο Έλληνα παίζει πάρα πολύ στοίχημα. Και σε σχέση με το εισόδημα του Έλληνα. Και σε σχέση με το εισόδημα εννοείται είναι πάνε μαζί αυτά. Είναι τρομερό το ρίτ που έχει ο κόσμο και στο καζίνο και στο στοίχημα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ψηλά το, αυτή η αναλογία. Ε, μπορεί να μην παίζει πάρα πολύ μεγάλα ποσά γιατί το κατακεφαλή εισόδημα σε σχέση με τον ανάγκη, με ένα Κύπριο, είναι πιο χαμηλό, αλλά παίζει συνέχεια. Δεν μπορεί να πει ότι στο τέλο του μήνα τα λεφτά που έχει παίξει total είναι λιγότερα από το Άγγλο παίζει πιο μικρά ποσά. Άξι, λόγω εισοδήματο είπαμε πάνε μαζί, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη, πάρα παιχτική δραστηριότητα. Συνεχόμενη. Το volatility που λέμε. Ακριβώς, ναι. Έχει τεράστιο. Ε, Εσεί, σαν Novibet, έχετε παρουσία σε πόσε χώρε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί και ένα Έλληνα εξωτερικού να μπει να παίξει Novibet ή ένα Άγγλο, α πούμε. Είμαστε αδειοδοτημένοι σε Ελλάδα, σε Κύπρο, ε, Ιρλανδία, και μετά πάμε Βραζιλία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Χιλή. Σε αυτέ τι χώρε τη Λατινική Αμερική καταλαβαίνουν το σύρθημα Νόβι Μπετσέλο. Ή ακόμα δεν έχει πάει εκεί πέρα. Νομίζω δεν διαφημίζουμε Νόβι Μπετσέλο εκεί. Δεν διαφημίζουμε. Θα το είχα δει. Το Θα Θα το είχα δει. Οι Βραζιλιάνοι γενικά σε σχέση με του Έλληνε, επειδή είναι και πιο πολλοί, έχουν πολύ μικρότερο bet. Πάμε στα 8 με 9 ευρώ. Δηλαδή εκεί χαμηλώνει ακόμα περισσότερο αυτό το κομμάτι. Πράγμα που για μας και φυσικά και επόμενα χαμηλώνει και το ρίσκο μας. Δηλαδή όσο μεγάλη το average bet έχει κάποιο, uh, κάποιο domain τόσο περισσότερο ανοίγει το βαλαδίλητο του ρίσκου μπορεί να χάσεις πολλά να κερδίσεις πολλά και το αντιστρόφω άλλο γίνεται στις μικρές χώρες. Και το ίδιο κομμάτι uh, συνέβη με το Euro. Δηλαδή στο Euro μπήκαν πελάτε uh, all over ας uh, πούμε, all over the domains και παίζανε ξέρω εγώ να κερδίσει η Πορτογαλία τη Σλοβενία. Εκεί δεν μπορεί να. Δηλαδή, όλο ο κόσμο πιστεύει την Πορτογαλία. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο βαλατήρι. Τι θα κερδίσει πολλά ή θα χάσει πολλά. Και επειδή είναι τρνουά και διοργανώσει οι οποίε είναι σφιχτέ, οι ομάδε πάνε για τη διάκριση, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τα σκόρ μένουν χαμηλά. Άρα αυτό το είναι κάτι το οποίο βολεύει την εταιρεία στο τέλο τη μέρα. Άρα, μια συμβολή θα παίζει όλα under. <laughs> <laughs> το είπε. <laughs> ο κόσμο γενικά παίζει πολύ over. Αυτό δηλαδή, ο κόσμο που θα δει ένα παιχνίδι που είναι φιλαθλός θα θέλει να γίνει κάτι. Δεν μπορεί να παίξει άντερ. Σε είναι δηλαδή, είναι στη ψυχολογία του κοινού. Ε, αυτό είναι φυσικά και, και επόμενα. Τι θα κάνει την αποδόση του over, συνήθω θα τη ρίξει. Αφού οι αποδόσει κινούνται και με, ουσιαστικά και, ε, φτιάχνονται από, τα, από το χρήμα, οι αποδόσει οι έχουν χρήμα, όπω και στο χρηματιστήριο, θα αρχίσουν να πέφτουν, θα τριφτάρουν. Άρα αυτό τι δημιουργεί, δημιουργεί ένα value ίσω το under, ίσω λέω, το οποίο ε, έχει μια τιμή η οποία δεν είναι μέσα στην στη πραγματικότητα αρκετέ φορέ. Αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο να το βρει. Οι εταιρείε, σα είπα και πριν, δεν κάνουν τόσο γρήγορε αλλαγέ. Δηλαδή, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, επειδή θα πάρω over, δεν θα το ρίξω το over τόσο εύκολα. Θα το αφήσω πριν σταθερό. Πρέπει να έχω στον πελάτη μια εικόνα solid. Δεν φοβάμαι να πάρω αυτό. Για όσου θέλουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα που κάνει εσύ και τη δική σου διαδρομή, πώ μπορεί να ξεκινήσει κάποιο για να γίνει sports director ή γενικά να μπει σε αυτό το χώρο. Ναι, ε, αρχικά θέλει πολύ υπομονή. Δηλαδή πρέπει να ξέρει ότι θα πρέπει να περάσει από όλα τα steps, από όλα τα στάδια. Έχω παρατηρήσει, βλέπω ότι ο νέο κόσμο, 30 και κάτω, ε, θέλει πολύ γρήγορη εξέλιξη. Δηλαδή το ακούω και σε συνεντεύξεις, το ακούω και από άτομα που μιλάμε, παίρνω μια συνέχεια μια ερώτηση, υπάρχει εξέλιξη, θα έχω εξέλιξη. Και η απάντησή μου είναι ότι αυτό θα μου το δείξει εσύ. Θα μου το πεις εσύ, όχι εγώ. Δηλαδή η δουλειά σου θα μου δείξει την εξέλιξή σου και το τι κάνεις κάθε μέρα. Δεν μπορώ να σου πω εγώ αν έχει εξέλιξη, αν δεν προσπαθείς να έχει εξέλιξη, αν, δεν το παλεύει. Ε, για μένα θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμο και ο νέο κόσμο ότι πρέπει να περάσει από κάποια στάδια. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει director, manager, head Σε ένα-δύο χρόνια. Πρέπει να γίνει trader, να γίνει mid trader, senior trader, να γίνει leader, δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα procedure, το οποίο άξι, μπορεί να είσαι και τυχερό και να το κάνει σε 3-4 χρόνια. Μπορεί να είσαι και άτυχο και να το κάνει σε 7-8 χρόνια. Δεν έχει σημασία, δηλαδή δεν πρέπει να, να βλέπει το χρόνο. Δεν μετρά μέρε. Πρέπει να δουλεύει χωρί να βλέπει το χρόνο. Αυτό που έκανα και εγώ, χωρί να βλέπει. Ποιο είναι από πάνω σου, ποιο είναι από κάτω σου και όταν έρθει η ευκαιρία, αν έρθει η ευκαιρία γιατί είναι, είναι και θέμα τύχη, έτσι. Δεν είναι ε, όλα ε, ε, κάλλο πλασμένα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα γίνει director, head manager επειδή μπήκε σε μια εταιρεία. Πρέπει να έρθει η ευκαιρία, πρέπει να έχει τα μάτια ανοιχτά να την αρπάξει την ευκαιρία, πρέπει να έχει υπομονή να έρθει η ευκαιρία, πρέπει να δουλέψει χωρί να πει ότι θα έρθει σίγουρα η ευκαιρία, γιατί μπορεί και να μην έρθει και αν το φέρνουν οι συνθήκες όλες ευνοϊκά να ανεβείς, ε, να ανεβείς σε, σε, κλίμακα. Εμείς σαν τμήμα προσπαθούμε αυτό να μπορούμε να το κάνουμε όσο πιο δίκαιο για όλους γίνεται. Δεν είναι πάντα εύκολο γιατί είμαστε σε ένα, χωρο χώρο 5-6 άτομα, μπορεί όλοι να αξίζουμε μια θέση, αλλά δυστυχώ ή ευτυχώς θα την πάρει ένα. Οι άλλοι είναι δύσκολο να μην νιώσουν ότι αδικηθήκανε. Είναι και στη φύση του ανθρώπου. Άρα η συμβολή μου είναι ότι δουλεύει, κλείνει τα αυτιά σου, έχει υπομονή και περιμένει να βρει την ευκαιρία η οποία σου αναλογεί. Αυτό. να είναι σημαντικό στοιχείο υπομονή. Αλλά και, ναι. και γενικά πρέπει... η γενιά μα, σαν ένα Gen Z, γιατί mm. είμαστε Gen Z, mm. ε, είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν έχει υπομονή και mm. έχω μεγαλώσει σε έναν κόσμο που θέλουμε αυτό που λέμε το instant gratification. Έχουμε συνεφίσει στα social media να μας συνέχεια Σωστό. την, σωστό. την το, το, γρήγορο, αποτέλεσμα. οπότε αυτό φαίνεται και στο πώ κάνουμε επαγγελματικέ επιλογέ και ισχύει 100% το, θέμα τη υπομονή. Ναι, δε, εγώ το βλέπω. Στον κόσμο δεν έχει υπομονή και δεν, δεν, δεν θέλει να είναι. Ενώ είναι η νέα είναι πιο έξυπνη από την παλιά, δηλαδή έχει περισσότερα ερεθίσματα, έχει λίγο πιο, είναι πιο alerted, δεν θέλει να είναι διορατική, δεν θέλει να βρει τι ευκαιρίε οι οποίε προκύπτουν μετά από 2-3 ε, χρόνια και όχι στο επόμενο μήνα ή εξάμεινο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, Επίση, όλοι που μπαίνουν σε ένα business θα πρέπει να εκπαιδεύονται ότι στην τελική το business είναι άδικο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δουλεύει πολύ. Συνήθω, άμα δουλεύει πολύ και άμα είσαι σε focus, θα πάρει την ευκαιρία. Αλλά αυτό δεν είναι εχέγγυο. Δηλαδή, μπορεί να μην την πάρει την ευκαιρία. Πρέπει δηλαδή να είσαι στενιτοποιημένο ότι κάνω κάτι επειδή το γουστάρω, το θέλω. Αρέσει. Δεν πρέπει να το κάνει γιατί έχει ένα στόχο να ανέβει κλίμακα. Άμα το κάνει μόνο γι' αυτό, δύσκολο να πετύχει. Τι δύσκολε μέρε θα σου είναι πιο δύσκολο να πει ότι Ακριβώς. συνεχίζω. Γιατί θα σε έχει πάει από κάτω. Σα είπα, σας είπα και πριν, όταν πήγα στη δουλειά, δεν είχα καμία βλέψη να γίνω director. Πραγματικά. Και έτσι συνέχισα να μην έχω βλέψει καθώ ανέβαινα, ανέβαινα τι θέσει. Δηλαδή δεν είχα βλέψει να γίνω manager, head. Ήρθα μόνα του. Δηλαδή εγώ. Πήγα στη δουλειά 9 το πρωί, 10 το βράδυ και έβλεπα το ρολόι μετά από 6 ώρε πρώτη φορά. Δηλαδή ήθελα να δουλέψω, ήθελα να. Μου άρεσε το, το επάγγελμα, ήταν στα ψυχοθεραπεία. Δηλαδή μπαίνει, κάνει κάτι και καταλαβαίνει ότι για 5 ώρε, 4-3 δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο, είσαι στη δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή είναι... ήταν εργασοθεραπεία. Μετά όλα είχα μόνα του και ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό έπαιξε και τύχη έτσι. Το... το είπα και πριν. Δεν είναι ότι ήμουν καλύτερο. Δεν είναι ότι είμαι ο καλύτερο ακόμα και τώρα ανάμεσα στου 126 που έχω. Είμαι ένα από του 126. Απλά τυχαίνει να είμαι και να υπηρετώ το ρόλο του director. Πιθανώ έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι μόνο τα, τα hard skills που σε κάνουν να είσαι στη θέση που είσαι. Ναι, είναι θέμα Γιατί στους... κάποιο που είναι ο ένα στου 126 μέχρι ένα σημείο μπορεί να είναι τυχερό. Ναι, είναι, είναι, εντάξει, είναι όλα μαζί. Είναι και η επικοινωνία. Είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο προσωπικό η επικοινωνία. Ναι. Δηλαδή. Αν είσαι σε μια θέση και έχει ένα bias, δηλαδή είμαι director, μπαίνει ένα καινούριο trader που μπαίνει μια μέρα, η αντιμετώπιση μου είναι flat. Είναι όπω είναι η αντιμετώπιση μου στον head μου. Δηλαδή δεν υπάρχω, δεν βλέπω. Δηλαδή όταν είσαι ένα τμήμα, βλέπει θέσει μόνο για τι διαδικασίε, ναι. το πώ δουλεύει η ομάδα. Σαν προσωπικότητε δεν μπορεί να ξεχωρίζει. Δηλαδή το κάνω και στη ζωή μου, το κάνω και στο, στο δουλειά μου. Άρα αυτό το κομμάτι η μακροχρόνια δημιουργεί σχέσεις οι οποίες ε, στον κόσμο μένουν. Δηλαδή εμένα όταν ο διευθυντής μου πιο παλιά με τη σαν ίσο προς ίσο, το καταλαβαίνεις αυτό, το νιώθεις το, το vibe, αρχίζεις και δίνεις περισσότερο, ανοίγεις περισσότερο. Αυτό που προσπαθώ να κάνω και εγώ στον κόσμο και όχι μόνο στον κόσμο της δουλειάς, είναι αυτό είναι, είναι έτσι κάνω στη ζωή μου. Για yeah, δηλαδή και στο σούπερ μάρκετ, θα πας να μιλήσεις σε κάποιον, σε ένα πελάτη, σε έναν ε, που βλέπεις με τον ίδιο τρόπο που θα μιλήσεις και στον ιδιοκτήτη της εταιρεία. Και δηλαδή, δεν παίζουν ρόλο σε αυτά τα πράγματα οι θέσει. Δηλαδή, άμα βάλει θέσεις στην επικοινωνία και, στην, και στο day-to-day -day με τον κόσμο, θα βρει χαμένο. Και μάλιστα εσύ έχει και το πλεονέκτημα ότι ήσουν σχεδόν από την αρχή. Δηλαδή είσαι 11 χρόνια στην εταιρεία. Σωστά, ξεκίνησα. Οπότε έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, δεν ήσασταν το 126 άτομα. Ξεκίνησα από το πολύ μικρό level. Είχα όταν μπήκα στην εταιρεία από πάνω μου άλλα 20-30 άτομα στο trading. Δεν θυμάμαι πώ ήμασταν ακριβώ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι που είπε ότι δεν μπορεί να είναι μόνο είχα την διορατικότητα. Είχα το μυαλό να σκεφτώ ότι τι είναι αυτό. Είναι ένα στοιχηματικό business. Πού θέλει να το πάει το... η διοίκηση, θέλει να το πάει ψηλά. Το έβλεπε αυτό. Δεν υπήρχαν μέρε στην αρχή που κερδίζαμε μόνο, υπήρχαν μέρε που χάναμε συνεχόμενα και η διοίκηση στήριζε. Δηλαδή, έβλεπε ότι πού πάει το business, πάει να ανεβεί το στοίχημα, πάει να ανεβεί. Το καταλαβαίνει, το νιώθει δηλαδή, το διαβάζει, δεν χρειάζεται να ναι, είσαι πάρα πολύ ειδικό, δηλαδή να λειτουργεί πούμε σε αυτό το κομμάτι. Το έβλεπε, τι είπα, δουλειά και υπομονή. Κάποια στιγμή θα έρθει και ευκαιρία να γίνω κάτι. Όχι να γίνω director, σα το είπα δηλαδή, αυτό είναι έτυχε, έγινε. Ε, θα πάρουμε μια θέση. Σ' αρέσει η δουλειά, σ' αρέσει. Ε, θα προσφέρει εδώ. Δηλαδή το, το είδα έτσι. Και ήρθε μόνο του. Όλο το άλλο ήρθε μόνο του. Τον εαυτό σου και την Όβμπετ, πού βλέπει τα επόμενα χρόνια να κινείται. Υπάρχει ένα στόχο. Ο στόχο δεν είναι γραμμένο κάπου, αλλά θέλουμε η Όβμπετ να είναι η top εταιρεία στοιχηματισμού ε, worldwide. Δηλαδή θέλουμε να, να πιέσουμε τι καταστάσει, να δουλέψουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κάνουμε την Off-Bed νούμερο 1 εταιρεία. Δηλαδή αυτό είναι ο στόχο. Και αυτό ο στόχο καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τα Γιατί ακόμα και νούμερο 1 να πα, μετά θα πρέπει να μείνει στο, να να στο νούμερο 1. Και είναι και... πιο δύσκολο το ακριβώς, να το Ακριβώ. Και αυτό είναι το κίνητρο. Μετά όλοι θέλουν να σα ξεπεράσουν. Οπότε να αυτό είναι το κίνητρο. Εγώ είμαι στην εταιρεία από 13. Σα λέω, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ ο κλάδο, Η εταιρεία τότε είχε 50-60 άτομα. Η εταιρεία έχει περίπου 900 τώρα. Έχω δει όλο το όλες τις αλλαγές, όλο το, αυτό το growth. Ε, μου αρέσει που πήγαμε εδώ, δηλαδή το περίμενα, το είχα βάλει σαν στόχο από την αρχή που μπήκα ότι αυτό το μαγαζί θα ανέβει. Ε, έβλεπα την αντιμετώπιση που, είχαν, που είχε το business προς τα εμένα, οι ιδιοκτήτες κλπ, ο CEO, όλο αυτό το κομμάτι, σου δίνει ένα feeling που πάκε και πριν, ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κάτι καλό, θέλουν να, να φτιάξουν ένα σωστό business και έρχεται η εταιρεία μετά από πολλά χρόνια να έχει, ε, να έχει 900 άτομα και να είναι ένα από του leader στο χώρο του στοχήματο ε, worldwide αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ για τον χρόνο σα. Δεν έχω ξαναγάνει podcast πρώτη φορά. Ήσουν πολύ καλά σου. <laughs> και Θα, θα εξηγήσω να... όλα πολύ απλά. Ε, ελπίζω να σα βοήθησα να σα τι απορίε. Και εμεί πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για στοίχημα και για όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Οπότε σα ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μα. Ευχαριστώ πάρα Ευχαριστώ ευχαριστούμε 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 πολύ. 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 Μα άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα. Ελπίζουμε να άρεσε και σε εσά. Οπότε αν σα άρεσε, κάντε ένα like Και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν γι' αυτό στο μέλλον. Κάντε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και βάλτε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.